σημερινό βιντεάκι αυτό που θα κάνουμε είναι θα φτιάξουμε τον τροχό ενός ποδηλάτη, ο οποίος μας παραπονέθηκε ότι ενώ τα έχει tubeless, κάθε δεύτερη ή τρίτη μέρα χάνει αέρα. Εμείς σαν πρώτη ενέργεια τοποθετήσαμε καινούργια υγρά. Αλλά στην τοποθέτηση των καινούργιων υγρών, δηλαδή των υγρών tubeless για να γίνει στεγανοποίηση του τροχού, παρατηρήσαμε ότι ο πίσω τροχός είχε διαρροή από τον πυρήνα της βαλβίδας. Αυτό συνήθως συμβαίνει όταν για κάποιους λόγους οποίους δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε, η τελεία η tubeless διπλώνει εσωτερικά του ελαστικού και χάνει τη στεγανότητά της και όπως βλέπετε περνάει μέσα στα καψούλια και χάνει τον αέρα η ζάντα και τρέχουν και τα ζουμιά τα tubeless. Σε αυτή την περίπτωση βγάζουμε το ελαστικό, το καθαρίζουμε επιμελώς και αρχίζουμε και αφαιρούμε την ταινία την tubeless, την οποία την τραβάμε. Εδώ τώρα είναι λίγο το δύσκολο μέρος της δουλειάς, ότι αυτά τα ζουμιά, επειδή έχουν μείνει πολύ καιρό στη ζάντα, έχουν φτιάξει μία πέτσα που λέμε εμείς και θα σκουπίσουμε στην αρχή. Θα πάρουμε καθαριστικό δισκοφρένου ή κάτι άλλο το οποίο να έχει βάσει το ενόπνευμα. Ερχόμαστε και καθαρίζουμε το σημείο που ζαντάρει το ελαστικό πάνω στο στεφάνι για να μπορέσει το ελάστιχο να πατήσει εκεί πάνω και να γίνει στεγανοποίηση. Το ξύνουμε έτσι ελαφρά, βλέπετε εδώ έχει μαζέψει αρκετή βρωμιά. Αυτά πρέπει να φύγουν όλα τα κομμάτια πάνω από το στεφάνι. Χρησιμοποιούμε ταινία με βάση την υφασμάτινη, είναι πιο αντοχής σε σχέση με τις άλλες οι οποίες είναι νάιλον. Η τρύπα της βαλβίδας ξεκινάμε τουλάχιστον 5-10 πόντους πάνω. Και ελαφριά τραβάμε προς τα κάτω. Τεντώνουμε και λίγο την ταινία, όχι πάρα πολύ, ίσα ίσα για να κάτσει όπως βλέπετε σωστά ανάμεσα από το στεφάνι. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο που έχουμε αρχίσει, που είναι 10 πόντους πιο πάνω από τη βαλβίδα, η βαλβίδα μας δηλαδή είναι εδώ και εδώ εμείς έχουμε ξεκινήσει, συνεχίζουμε την ταινία και την απανοτίζουμε πάνω από τη βαλβίδα, δηλαδή εδώ είναι η βαλβίδα και εδώ εμείς θα το κόψουμε. Κόβουμε πάντα με ψαλίδι και όχι τραβώντας την ταινία, γιατί κόβεται στραβά και όταν κόβεται στραβά μπορεί να ξεκολλήσει. Και στη συνέχεια πιέζουμε την ταινία με τέτοιο τρόπο ώστε να κάτσει πρώτα στη μέση του στεφανιού. Και στη συνέχεια στα πλάγια του στεφανιού. Για αυτούς που έχουν ευαίσθητα δάχτυλα, αυτή η διαδικασία, όπως έδειξα εγώ με τα δικά μου τα δάχτυλα, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει και με ένα κουταλάκι, το οποίο το πιέζεται ελαφρά στο στεφάνι. Στη συνέχεια παίρνουμε ένα αιχμηρό μικρό κατσαβιδάκι, είτε ίσιο είτε στραβοκατσάβιδο, πηγαίνουμε στον πυρήνα της βαλβίδας, εκεί δηλαδή που θα τοποθετήσουμε τη βαλβίδα, και αφού βρούμε ακριβώς που είναι η τρύπα, κάνουμε μια μικρή οπή και πατάμε μέσα. Τοποθετούμε καινούργιες βαλβίδες, δεν χρησιμοποιούμε τις παλιές, γιατί η παλιά μπορεί να έχει κάποιο σχίσιμο στο λάστιχό της στη βάση και να είναι αυτή ένας από τους λόγους ο οποίος χάνουμε αέρα. Ερχόμαστε και πιέζουμε, επειδή τα στεφάνια αυτά είναι ξετρυπημένα για βαλβίδες αυτοκινήτου, θα πάει αυτή η πατουρίτσα και θα κουμπίσει ακριβώς και θα χωνέψει μέσα στην τρύπα του στεφανιού. Σε αυτή την περίπτωση που βιδώνω, πιέζω με το δάχτυλο τη βαλβίδα μέσα στο στεφάνι για να έρθει και να χωνέψει. Μπορούμε να σφίξουμε λίγο παραπάνω τη βαλβίδα, τη βίδα μάλλον στη βαλβίδα, και σταματάμε εδώ.
και ήρθε η ώρα να βάλουμε το ελαστικό. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το λάστιχο του πελάτη, το μεταχειρισμένο λάστιχο του πελάτη. Βέβαια θα ήταν πιο εύκολο να βάζαμε ένα καινούριο λάστιχο, αλλά θα βάλουμε του πελάτη το ελαστικό. Ξεκινάμε πάντα από το σημείο της βαλβίδας, βάζουμε το ελαστικό μέσα, μισό-μισό. Οι περισσότεροι την ξέρετε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι κάτι που δεν το έχετε κάνει, έστω και αυτοί που έχουν σαμπρέλα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπαίνει. Και εδώ τώρα θα ζαντάρουμε το ελαστικό. Θέλω να πω ότι εδώ πέρα βάζουμε μόνο λάστιχα tubeless ready, έτσι, λάστιχα τα οποία έχουν ένδειξη TLR ή το αναγράφουν πάνω ότι είναι tubeless ready, για να μπορέσουμε να πετύχουμε την καλύτερη στεγανότητα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνεται με όλα τα ελαστικά, απλά σειρμάτινα, αν και το έχουμε προσπαθήσει και πολλές φορές έχει πετύχει. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε ελαστικά tubeless. Λοιπόν, βάλαμε το λάστιχο, πρεσάραμε μέσα αέρα, χωρίς τον πυρήνα της βαλβίδας, για να μας βοηθήσει να ζαντάρει το ελαστικό. Τι σημαίνει ζαντάρει? Ότι το λάστιχο θα κάτσει στα χείλια του στεφανιού και θα πατήσει. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε ζουμί. Υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορείτε να βάλετε ζουμί. Μπορείτε δηλαδή να ξεζαντάρετε το λάστιχο σε ένα σημείο και να το βάλετε με το μπουκαλάκι, να το ρίξετε μέσα το μπουκαλάκι ή με μία σύριγγα. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε σύριγγα, αλλά θα το βάλουμε από τον πυρήνα της βαλβίδας. Ανάλογα με τη διάσταση του ελαστικού, δηλαδή αν είναι 29x2, 29x2, 25, 235, 240 και το κάθε εξής, επιλέγουμε και διαφορετική ποσότητα ζουμιού. Για ένα συμπλήρωμα ξεκινάμε με 50 ml, για μια αρχική τοποθέτηση σίγουρα 100 ml. Και αφού μπει το ζουμί μέσα, σηκώνουμε τη βαλβίδα ψηλά για να μην τρέξει το ζουμί και μας λερώσει το ζάντα ή μας λερώσει εμάς τους ίδιους. Και ερχόμαστε τώρα, παίρνουμε τον πυρήνα της βαλβίδας, τον καινούριο πυρήνα βαλβίδας, σαν την καινούργια τη βαλβίδα, τοποθετούμε μέσα, με το ειδικό εργαλείο που μας δίνει η συσκευασία βιδώνουμε τον πυρήνα. Μόλις τερματίσει ο πυρήνας το εύκολο πάσο, δίνουμε και περίπου άλλη μισή στροφή. Προσεκτικά εδώ για να μην κουνηθεί η βαλβίδα. Παίρνουμε τον αντάπτορα της γαλλικής, τον βιδώνουμε και είναι έτοιμο για φούσκωμα. Η βαλβίδα πάντα σε ένα σημείο πιο ψηλά, όχι στο κάτω σημείο, γιατί τώρα εδώ κάτω φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 100 ml ζουμί και δεν θέλουμε να βρέξουμε τον πυρήνα της βαλβίδας με ζουμί, γιατί μπορεί να βουλώσει. Βάζουμε το πιστόνι, φουσκώνουμε. Έχουμε φουσκώσει. Βάζουμε αέρα μέχρι τα όρια που λέει ο κατασκευαστής για το λάστιχο, που σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 45. Το 45 ακούγεται πολύ, είναι πολύ. Ο λόγος που το κάνουμε είναι για να ζαντάρει το ελαστικό, να ζαντάρει ξανά στη ζάντα σωστά. Και μετά περιστρέφουμε τον τροχό πάνω στον ακτινολόγο για να χτυπηθεί το ζουμί, να καλύψει πιθανές τρύπες, πιθανές αστοχίες. Σταματάμε. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε πουθενά διαρροή στο ελαστικό από ζουμί, γιατί όπου είχαμε διαρροή από αστοχία της ταινίας ή από κάποια οποιαδήποτε τρύπα οπή στο ελαστικό, θα έχανε ζουμί. Άρα όντως το πρόβλημα ήταν η διπλωμένη ταινία tubeless εντός του στεφανιού. Συνεχίζουμε την περιστροφή και στην ουσία τελείωσε η δουλειά που έπρεπε να κάνουμε.